Σε ποσοστό 72% οι γιατροί του νοσοκομείου Βόλου δηλώνουν ότι θα εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα οποία εστάλησαν στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Αντίθετα, για το υπόλοιπο προσωπικό του Αχιλλοπουλίου, δηλαδή τους νοσηλευτές, τους διοικητικούς υπαλλήλους και το τεχνικό προσωπικό, το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 45%. Αυτό που θα πρέπει επίσης να πούμε, γιατί καμιά φορά τα νούμερα, οι αριθμοί μπορεί να μας αποπροσανατολίσουν, να ξέρετε το εξής, ότι οι αριθμοί που θα ακούσετε αφορούν στην πρόθεση εμβολιασμού και μάλιστα αυτή η πρόθεση εκδηλώθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Άρα μέσα σε λίγες ώρες που υπήρχαν στη διάθεση των εργαζομένων έχουμε τους ακόλουθους, αν θέλετε, αριθμούς συμμετοχών. Για τους γιατρούς είναι συνολικά πάνω από 70% και για το υπόλοιπο προσωπικό κυμαίνεται γύρω στο 40-45%. Αν σκεφτούμε ότι μέσα σε λίγες ώρες είχαν στη διάθεσή τους όλοι οι εργαζόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή και προθυμία, αν θέλετε, για να εμβολιαστούν, τότε μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο αριθμός είναι αρκετά σημαντικός και πολύ περισσότερο όταν αναμένεται, ξεκινώντας ο εμβολιασμός, ακόμη περισσότεροι να δείξουν προθυμία να εμβολιαστούν. Ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Μαγνησίας επισημαίνει ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για την αναγκαιότητα του εμβολίου κατά του κορονοϊού, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι θα εμβολιαστεί αν μπορεί από τους πρώτους. Θεωρώ ότι πανελλαδικά είναι ανεπαρκές το πρόγραμμα για την ενημέρωση για τον εμβολιασμό ενάντια στον κορονοϊό. Πιστεύω πως οι ειδικοί πρέπει να βγουν και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς επίσης πρέπει να βγουν στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και να ενημερώσουν τον κόσμο, ούτως ώστε όλοι να εμβολιαστούν εκείνοι, λέγοντας όλοι, εκείνοι οι οποίοι πρέπει να προστατευτούν περισσότερο από τους άλλους. Οι ευπαθείς ομάδες, οι εργαζόμενοι εκεί όπου υπάρχει συγχρονισμός, φυσικά οι υγειονομικοί, εγώ θα έλεγα και οι επαγγελματίες, όπου υπάρχει συγχρονισμός θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Εδώ στο Αχιλλοπούλιο ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν τα πρώτα εμβόλια να γίνονται. Μακάρι να είχαν ξεκινήσει και σήμερα να εμβολιαστώ πρώτος. Εσείς δηλαδή το έχετε αποφασίσει έτσι, είστε στο 70% που θα το κάνει. Ναι. Ναι, και μακάρι να είχαν έρθει να ξεκινούσαμε. Να εμπιστευτούν τους ειδικούς και να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, προτρέπει τους πολίτες ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος όπως δήλωσε σήμερα δεν θα εμβολιαστεί σε πρώτη φάση, καθώς διαθέτει αντισώματα αφού προσβλήθηκε από τον ιό τον περασμένο Οκτώβριο. Από τη στιγμή που τα λένε οι επιστήμονες και έχουμε εμπιστοσύνη στους επιστήμονες, εγώ θα προτείνω στον κόσμο και θα τον προτρέψω να κάνουν το εμβόλιο, να εμβολιαστούν. Εγώ προσωπικά δεν θα το κάνω, γιατί δεν θέλω. Θα το έκανα πρώτος, αλλά μου συνέστησαν οι γιατροί, επειδή έχω αντισώματα, για τους επόμενους 9 μήνες δεν πρέπει να κάνω το εμβόλιο. Αλλά αμέσως μετά θα το κάνω. Αυτή είναι η ιστορία, άρα λοιπόν και στα δύο χέρια αν μπορούν να το κάνουν. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και να πούμε γεια στον κορονοϊό.